Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ελισάβετ Κοντίδου και είμαι ξεναγός. Ορισμένες σκέψεις μου τώρα, λοιπόν, για το βιβλίο του Μιχάλη Καλόπουλου. Ο Μιχάλης Καλόπουλος, ο συγγραφέας του βιβλίου που παρουσιάζεται εδώ απόψε, μου ζήτησε να συμμετέχω στην προσωπική του αυτή γιορτή, γιατί γνωρίζει την βαθύτατη αγάπη μου, την ψυχική μου εξάρτηση από την ελληνική μυθολογία. Δεν γνωρίζει όμως ότι το βιβλίο του το ταξίδεψα τους περασμένους μήνες στο Αιγαίο, αλλά και τα ιερά της υπηρετικής χώρας, με συγκίνηση και καθημερινή προσδοκία για τις περιπετειώδεις πνευματικές φυγές που πρόσφερε τα βράδια στο τέλος του κάματου της εργασιακής μέρας. Στον σύντομο χρόνο που θα σας απασχολήσω, θα αναφερθώ καταρχάς στην ιδιαίτερη μοίρα του ανθρώπου που αποφασίζει να παραδοθεί με ολοκληρωτική αφοσίωση να υπηρετήσει μέχρι τα έσχατα το μέγα θέμα των ελληνικών μύθων. Είναι γνωστό πως ο Μιχάλης Καλόπουλος είναι πολυγραφότατος. Είναι όμως, κατά κύριο λόγο, βαθύτατος γνώστης της ελληνικής γραμματείας. Ένα τάλαντο που χαρίζεται σε ανθρώπους με ειδική αποστολή. Η αποστολή του Μιχάλη Καλόπουλου είναι να φανερώνει την ιδιότητά του, δηλαδή το ότι είναι Έλληνα, και να διδάσκει τους μετανεοέλληνες για την αληθινή καταγωγή τους. Η καιρή μας δύσκολη, καιρή ραγδαίας παρακμής, όλο και περισσότερο φαίνεται πως οι άνθρωποι της χώρας μας δεν ήπιαν μόνο, αλλά βαφτίστηκαν με το νερό της λύθης. Ωστόσο, είναι πλέον αποδεδειγμένο και επιστημονικά, μάλιστα από μη Έλληνες, πως η μόνη ευγενής ή μήπως ευγονική αντίσταση στη σύψη και την ολοκληρωτική παραμόρφωση, τη μείωση των ανθρώπινων νοητικών ικανοτήτων, είναι η καλλιέργεια του νου και της ψυχής κατά τα ελληνικά πρότυπα. Καθηγεμόν και πλοηγός σε ένα τέτοιο εγχείρημα γίνεται ο Μιχάλης Καλόπουλος με την Μύτιδα Αθηνά και το Οδυσσιακό Πνεύμα. Ο Μιχάλης Καλόπουλος είναι πολυτάλαντος στην συγγραφή του. Εργάζεται με πολύτιμα εργαλεία της έρευνας των ελληνικών πραγμάτων, τους μύθους, την ετυμολογία ονομάτων και λέξεων και τις γραμματιακές πηγές των αρχαίων κειμένων και των σχολιαστών. Ο κορυφαίος αρχαιολόγος Νικόλαος Γιαννούρης, στο βιβλίο του για τον Πήγασο, έδωσε τον εξής ορισμό. Μύθος, είπε, είναι η αρχαίτυπη μνήμη του ανθρώπου για την ίδια την καταγωγή του. Το λέει και ο Καλόπουλος αυτό πολλές φορές. Για τους Έλληνες η λέξη μύθος σήμαινε την αρχαίγονη ιστορία τους. Η ανάλυση του μύθου διαμέσου της μνήμης και της φιλοσοφικής επιστημονικής σκέψης, της νοημοσύνης, όπως την αποκαλεί ο συγγραφέας στο βιβλίο του, είναι κλειδί για την αποκωδικοποίηση της λειτουργίας του σύμπαντος. Αυτό κανείς το κατανοεί με τον πιο άμεσο τρόπο στα ελληνικά ιερά. Εκεί όπου με μαθηματική ακρίβεια γινόταν η τέλεια σύνθεση των συστημάτων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Μύθοι και επιστήμες, έμπνευση και ποιητική, το μυστήριο της ελληνικής αρμονίας. Το εργαλείο της ετυμολογίας είναι και αυτό ιερό, γιατί αποκωδικοποιεί την γλώσσα μας. Και για να ακούσουμε έναν ξένο, ο νομπελίστας Βέρνερ Χάιζενμπεργκ είχε πει: «Η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στον ενοιολογικό της περιεχόμενο. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στον κόσμο όπου τα γράμματα έχουν ονόματα, όπως οι άνθρωποι. Η μοναδικότητα της ενοιολογικής δομής της γλώσσας μας ισχυροποιείται από την χρήση των γραμμάτων και ως αριθμών. Μεταμορφωτικό για τον έχοντα όντα εκείνο το «οι αριθμοί είναι οντότητες». Όμως υπάρχει και ένα άλλο πολυτιμότητο στοιχείο σε αυτή την επιτομή αξιολογίας, λογικής, φιλοσοφικής, φιλολογικής και ιστορικής έρευνας που δημιούργησε ο Μιχάλης Καλόπουλος. Η πρωτοπόρος και ανεπανάληπτη συγκέντρωση προσωνυμίων και επιθέτων της Αθηνάς. Αλλά για να γίνει αυτό κατανοητό χρειάζεται μια μικρή επεξήγηση. Τα προσωνύμια και τα επίθετα στην ελληνική γραμματεία δεν είναι διόλου κοσμητικά.
Σκοπό έχουν να δηλώσουν τις διαφορετικές ιδιότητες των θεοτήτων. Οι ομοιρικοί, αλλά κυρίως οι ορφικοί ύμνοι, βρίθουν, επιθέτουν, δυσκολονόητον, πολλές φορές ανεξήγητον. Το καθένα από αυτά φανερώνει μια άλλη ιδιότητα της θεότητας που υμνείται. Έτσι οι θεότητες, οι άξιες τιμών φυσικές δυνάμεις, όπως τις ορίζει ο Μιχάλης Καλόπουλος, μπορούν να συνδεθούν με τον άνθρωπο βάσει του συμπαντικού νόμου της αναλογίας, ως άνω, ομοίως και κάτω. Η συγκέντρωση, οι επεξηγήσεις και η αποκωδικοποίηση των 320 λέξεων είναι η λατρεία και η ανέμακτη θυσία του Μιχάλη Καλόπουλου προς την Θεά Αθηνά. Στον αναγνώστη προσφέρει το δώρο της επίγνωσης. Λέει ο Καλόπουλος, η κατανόηση του μύθου είναι μια ιερή κληρονομιά, μια μυστηριακή χρονοπύλη που επιτρέπει τη συνάντησή μας με την αρχαίγονη, πολύπαθη και πολύτιμη ιστορία της νοημοσύνης μας. Γι' αυτό το άγγιγμα του μύθου μπορεί να μας ευεργετήσει, δίνοντάς μας νέες απαιτηρίες σκέψεις και ανάστημα γιγάντων στις ασήμαντες αναζητήσεις μας. Είναι άραγε ασήμαντες οι εναγώνιες αναζητήσεις του πεπερασμένου ανθρώπου. Στα κεφάλαια όπου η προσωπικότητα του συγγραφέα απορροφάται από τον οδυσσιακό χαρακτήρα, δεν τηρεί πια την ίδια θέση για την σπουδαιότητα ή μη της ανθρώπινης ύπαρξης. Εκεί, έμπλειος θαυμασμού για τον πολυμήτη Οδυσσέα αφοσιώνεται στην αναζήτηση της αρετής. Η αρετή των Ελλήνων έχει τέσσερις προϋποθέσεις. Την φρόνηση, τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη. Για αυτόν που βρίσκεται η σάγαν της αρετής, αυτά τα τέσσερα άεθλα είναι ο τελικός προορισμός του. Αυτόν τον προορισμό αποζητούν οι ήρωες όταν ρίχνονται στην επίτευξη των κατορθωμάτων τους. Αιώνες αργότερα, τον ίδιο προορισμό επιτυγχάνουν οι Αθηναίοι κατά τον 5ο αιώνα, όταν συνένωσαν όλη την γνώση του αρχαιολινικού κόσμου στην κορφή του ιερού βράχου τους για να χτίσουν τον Παρθενώνα της Θεάς. Στην Θεά Αθηνά συγκλίνουν και συνυπάρχουν οι τέσσερις προϋποθέσεις της αρετής. Για τον σύγχρονο άνθρωπο η εξέταση αυτών των ενιών είναι το όχημα για τη μεταβολή του, τον μετασχηματισμό του σε όν πνευματικό. Κατά Αθηνάν φρόνιμος είναι η έκφραση που απαντούμε στο κεφάλαιο 6 για τα 6 στάδια της νοημοσύνης. Στην αναζήτησή του για την Μύτιδα, τον συγγραφέα ενέπνευσε το βιβλίο των Μαρσέλ Ντετιέν και Ζων Πιέρ Βερνό. Στη δική τους Μύτιδα κυριαρχεί απορία για την απουσία μιας εξέτασης της θεότητας από τους αρχαίους στοχαστές. Φαίνονται να ξεχνούν ότι από την ελληνική γραμματεία, καθώς έχει υπολογιστεί, μας έχει απομείνει περίπου ένα 4%. Μπορεί οι αρχαίοι περιπτές να μην συνάντησαν πουθενά ιερά της Μύτιδος, όμως ούτε του ουρανού ή του ακόμη μακρινότερου ωκεανού ιερά βρίσκονται στην Ελλάδα που επιβιώνει των γεωλογικών ανακατατάξεων του μεσογειακού χώρου. Οι μνήμες χάνονται, τα ίχνη σβήνουν, επέρχεται η λύθη. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε τον δίσκο της Φεστούν ή τις πινακίδες της γραμμικής Α, σε τι θα μας φώτιζαν άραγε? Αν γίνει μια τεράστια καταστροφή, τι θα απομείνει από τον παρόντα πολιτισμό? Ίσως οι πολύχρωμες πλαστικές καρέκλες που πουλούν οι τσιγκάνοι να επιπλέουν στους ωκεανούς. Ποιοι από τους επιζώντες θα θυμάται, ποιος από τους επιζώντες θα θυμάται ή θα γνωρίζει μετά την αλήθεια για τον βαρβαρισμό, τις βαναυσότητες ή τα επιτεύγματα των δύο τελευταίων αιώνων? Είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές ακόμη και οι ατράνταχτες αποδείξεις για την αρχαιότητα του ελληνικού πολιτισμού. Ο Χουρμουζιάδης πέθανε και πήρε μαζί του τις πληροφορίες για την πινακίδα του Δυσπηλιού και τη βολική καταστροφή της στα εργαστήριά του όταν ήταν στην φύλαξή του. Ο Άρης Πουλιανός υπέστη πρωτοφανείς διώξεις για την παραλόγησή του των ευρημάτων του σπηλαίου των πετρελών. Ο Στίβεν Χόκιν όμως που δεν φοβάται μίλησε πολλές φορές για τον Τίμεο και τις επιρροές που δέχτηκε από τις πλατωνικές θεωρίες και από την ελληνική μυθολογία. Ερμήνευσε μάλιστα στο χρονικό του χρόνου, τον χρόνο που τρώει τα παιδιά του, ότι είναι οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος.
Άρα και ο φόβος είναι τωρινός εχθρός μας, όπως πρωταρχικά είναι η έλλειψη αρετής και η αποξένωση από την νοημοσύνη. Όσοι ασχολούνται με τα ελληνικά θέματα, γνωρίζουν την επώδυνη μοναξιά της ελληνικότητας. Πώς έφτασαν οι Έλληνες να γίνουν είτε γραφικοί, είτε καταδιωκόμενοι. Έγινε ο ελληνικός πολιτισμός ο πιο συκοφαντημένος, ο πιο τραγικά προδομένος. Ό,τι απέμεινε μετά από αιώνες ανεπάλληλων καταστροφών, και αυτό παραμορφώθηκε, σκοτίνιασε, περιθωριοποιήθηκε. Δεν μπορούν να αρνηθούν οι διώκτες του τα εμφανή, τα εναπομείναντα αρχιτεκτονήματα, τα αριστουργήματα της τέχνης, τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Διαστρέβλωσαν όμως οι διαστραμμένοι νόες τους και κατέστρεψαν λέξεις, έννοιες συμπαντικής αρμονίας, όπως έρος, εωσφόρος, δαίμον, παγά, είδωλο. Ο Μιχάλης Καλόπουλος ξεκινά μια γενναία εκστρατεία λοιπόν με τα βιβλία του και με την μύτη Αθηνά κατορθώνει να αποδείξει πως η μύτης μετουσιώνεται καθώς έγινε σε μια καθολικότερη σύλληψη αυτήν της κόρης της, της Αθηνάς. Στη μεθοδική έρευνά του για την θεά θα βρει ο αναγνώστης ένα καλλιδοσκόπιο των πρωτότυπων ελληνικών κατόπτρων με τις ανακλάσεις τους να φτάνουν στα μύχια της ελληνικής ψυχής και να προσφέρουν μια πρωτοφανή ανάταση και δίψα για περισσότερο. Το μήνυμά του είναι καταρχήν μήνυμα ελευθερίας, πως εμείς οι Έλληνες που έχουμε συνείδηση πανελληνικότητας από την εποχή του Καλκού, έχουμε και τα πρωτότυπα εργαλεία και όπλα για την κατάκτηση της ελευθερίας, τη γνώση της νοημοσύνης. Προϋπόθεση είναι να αποκτήσουν οι Έλληνες ξανά οδυσσιακό πνεύμα, θυρατική φύση, επιθετική μεταρρυθμιστική ικανότητα αναγέννησης με τόλμη και ανδρεία. Ωστόσο, στον επίλογό του δεν κρύβει την αμφιβολία του και την αγωνία του για το αν θα επιβιώσει η Ελλάδα ή αν θα καταντήσει μόνο θέμα πανεπιστημιακής διδασκαλίας, κάτι σαν γλώσσα ενακριστία, σαν γλώσσα νεκρή. Όμως θέλω να κλείσω με την εξής σκέψη. Η Ελλάδα που επιβίωσε της ρωμαϊκής κατακτητικής λέλαπας και λαϊλασίας, των αλλοεθνών σχεδιογράφων που επέβαλαν με απερίγραφη βία εθνικές συνειδησιακές αλλαγές, επιβιώνει ακόμη μετά από 2.150 πολυβασανισμένα χρόνια, έστω κι αν κοντανασένει σε θύλακες, όπως απόψε εδώ όπου μας συγκέντρωσε ο Μιχάλης. Εγώ τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ από καρδιάς για τις συγκινήσεις, τη συμμετοχή στο χορηγικό έργο και τη γνώση που μου πρόσφερε. Και εμείς ευχαριστούμε.